Κυρία Κέτη, βρίσκεστε στη Νεάπολη ξανά, οι παλιές συμμαθητές μετά από 60 ολόκληρα χρόνια. Αλήθεια, αυτό μέσα στον καθένα από εσάς, τι μπορεί να σημαίνει? Τι να σας πω, ξαναζητήσαμε 60 χρόνια πίσω. Ήταν 18. Είναι πολύ σημαντικό ότι βρίσκεστε ξανά όλοι οι παλιές μαθητές από το παλιό γυμνάσιο της Νεάπολης εδώ, έχοντας ήδη διανύσει μια ολόκληρη ζωή. Έχετε κάνει παιδιά, εγγόνια, κάποιους και δυσέγγωνα. Πώς νιώθετε με όλα αυτά? Λογικό. Πολλούς συμμαθητές και συμμαθήτριες έχουμε χάσει επίσης και είναι το πρώτο που θέλω να πω. Ψυχή τους πιστεύω ότι μας βλέπει. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πάντως είναι... Μια που ήρθα μετά τον κορονοϊό, είχα από το 18 δεν είχα έρθει. Και είπα πρώτη και τελευταία φορά τουλάχιστον να κάνουμε μια συνάντηση. Μόλις έφτασα, η πρώτη δουλειά ήταν αυτή. Να το οργανώσω. Να βρω τη Σερέπετση του Βαγγελιού που ήταν εδώ, την Ευγενία την Ψαλιδάκη που ήταν στο Ηράκλειο και ό,τι μπορούσε καθένας, τον Γιώργο τον Γαράκη, κάποιους, το Μανώλη του Μαυροφόρου, ο οποίος δεν θα έρθει σήμερα, αλλά ήταν και από τους πρώτους που το ήθελε, λόγω προβλημάτων υγείας. Μάλιστα. Όπως και ο Μανώλης του Φαϊτάκης, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με ενθαρρύνανε, παρόλο που μας λείπουν πάρα πολύ, να προχωρήσουμε να το κάνουμε αυτό. Είστε από μια γενιά νεαπολιτών που έχει βιώσει την Νεάπολη στα πολύ ωραία της χρόνια. Σήμερα, τι είναι αυτό που σας αρέσει ξανά και εκ νέου στη Νεάπολη? Είδα ότι ξαναγυρίζουν οι νέοι στην παράδοση. On. Από την γιορτή της Παναγίας. Δηλαδή, είδα είδα τις συναυλίες. Τις εκδηλώσεις, τα χορευτικά, όλα αυτά. Στις γειτονιές, την καντάδα που κάνανε. Την καντάδα που έκαναν, ναι, πάρα πολύ ωραία. Την έχω βιντεοσκοπήσει, την ανέβασα, ο κόσμος δεν έχει αλλάξει πολύ. Η Νεάπολη δεν έχει αλωτριωθεί. Ωραία. Όπως να πούμε τώρα, εκεί που υπάρχει ο τουρισμός. Σωστά. Η Νεάπολη δεν έχει αλωτριωθεί. Ο κόσμος είναι ακόμα φιλόξενος. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Υπάρχει ανθρωπιά, κατανόηση. Ωραία. Εν τω μεταξύ, κυρία Στερδάκη, σας βλέπω και είστε και ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, όπως το λέμε οι νεότεροι, και αυτό... Αυτό το οφείλω στα εγγόνια. Μπράβο. Ο πρώτος εγγονός μου έχει τελειώσει στο Πανεπιστημίου, ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών. Και μου έμαθε όταν ήταν ακόμα στο δεύτερο έτος. Και από τότε συνεχίζω να δεν έχω τελειοποιηθεί, όχι, δεν έχω τελειοποιηθεί, αλλά προσπαθώ. Να το κάνουν και οι υπόλοιποι αυτό για να είσαι σε επαφή. Νομίζω ότι πρέπει, γιατί έτσι ήρθαμε πολλές και πολλούς. Σωστά, σωστά. Βοηθάει η τεχνολογία στην επικοινωνία. Αισθάνομαι ότι η Νεάπολη την έχουν παραγωνισμένη. Θα το πω έξω από τα δόντια. Θα πείτε, να πείτε ό,τι νιώθετε, ό,τι νιώθετε. Έξω από τα δόντια. Πολύ ωραία. Από όσα διαβάζω, από όσα... Ενώ ήταν η πρώτη... Να κάνουμε όμως και εμείς κάτι από μόνοι μας για να τρακουνήσουμε λίγο τα πράγματα. Μην τα περιμένουμε όλα από τους υπόλοιπους. Πρέπει οι αρχές. Πάρα πολύ ωραία. Άφησαν πολλά να φύγουν από τα χέρια. Όντως, όντως. Τώρα, φέτος έγινε η αρχή και θα βλέπουμε συχνά την παρέα αυτή να ανταμώνει, κυρία. Μακάρι να μπορέσουμε, Βαγγελιά, έλεγε. Πολύ ωραία. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Τα είπατε όλα. Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Καλή. Εξαιρετική. Κυρία Σαρδάκη, εξαιρετικά. Να μια χαρά. Καλά, καλό αντάωμα γενικότερα. Να είστε καλά με υγεία. Όλοι σας.